Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, για ακόμα μια φορά εδώ στην εκπομπή Δημιουργική Διάλογη, έχοντας μαζί για ακόμα μια φορά τον εκλεκτό συγγραφέα και ιατρό Βασίλη Τζακλή. Να χαιρετήσω και εγώ, σε ευχαριστώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για την Πεντηκοστή και θα μιλήσουμε και για την θεραπεία του εγκυηνητή τυφλού. Ωραία. Λοιπόν, ξεκινώντας να πούμε λίγο για την Πεντηκοστή, ότι την ημέρα της Πεντηκοστής, μας λέει ο Ιωάννης, ότι οι μαθητές έφτασαν στην πάσαν αλήθεια. Ο Χριστός πρώτου πάθους είπε στους μαθητές του ότι όταν θα έρθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, θα οδηγήσει εμάς εις πάσαν την αλήθεια. Με το λόγο αυτό του Χριστού συνδέεται στενά η έλευση του Αγίου Πνεύματος κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, με την αποκάλυψη της πάσας αληθείας. Αυτή η πάσα αληθεία που αποκαλύφθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής στους Αποστόλους είναι η αλήθεια της Εκκλησίας ως σώματος του Χριστού. Και θα αναρωτηθούμε, ποια είναι αυτή η πάσα αλήθεια? Όλη δηλαδή η αλήθεια, πάσα. Ακριβώς. Η πάσα αλήθεια την ημέρα της Πεντηκοστής κατά τους πατέρες Εκκλησίας αναφέρεται στην Αποκάλυψη ότι το Άγιο Πνεύμα είναι υπόσταση. Έχει δηλαδή ίδια υπόσταση όπως έχει ο Πατήρ και ο Λόγος. Αλλά επίσης το γεγονός ότι το σώμα του Χριστού που ήταν έξωθεν και αποκαλυπτόταν στους ανθρώπους έξωθεν, από την ημέρα της Πεντηκοστής το σώμα του Χριστού είναι έσωθεν στον άνθρωπο. Με την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος έχουμε και την κάθοδο του Χριστού, δηλαδή είναι σαν μια δεύτερη ενσάρκωση και η Εκκλησία μεταβάλλεται σε σώμα Χριστού. Γι' αυτό και έχουμε μια αντανάκλαση αυτής της πραγματικότητας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που μεταβάλλεται ο άρτος και ο ίνος σε σώμα και αίμα του Χριστού. Είναι ολόκληρος ο Χριστός παρών σε κάθε μόριο του άρτου και του ίνου. Γι' αυτό και ο κοινωνών όμως δεν παίρνει ένα κομμάτι του Χριστού, όταν κοινωνεί παίρνει ολόκληρο το Χριστό μέσα του. Γι' αυτό λέμε μελίζεται και διαμερίζεται ο άμνος του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρέμενος, ο πάντοτες εστιόμενος και μη δε ποτέ δαπανόμενος. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι από την Πεντηκοστή που η ανθρώπινη φύση του Χριστού μετέχει στην ενέργεια του Θεού και μερίζεται αμερίστως ολόκληρος ο Χριστός, κατοικεί στον κάθε πιστό. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει τον όρο «μορφώνεται ο Χριστός στον καθένα από μας». Αυτό γίνεται δια της ευχής της Θείας Ευχαριστίας. Και επομένως, εκείνος που έχει τον Χριστό μέσα του, είναι και ναός του Αγίου Πνεύματος. Είναι σώμα και αίμα Χριστού και μετέχει στο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος της Πεντηκοστής. Τελειώνοντας την εισαγωγή, να πούμε ότι ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ εξηγεί με τα παρακάτω λόγια ότι αυτή η ίδια χάρη που χορηγείται από το πυρ του Αγίου Πνεύματος μας δίνεται εμάς στους χριστιανούς και μέσα από το μυστήριο του βαπτίζατος. Επισφραγίζεται δια του μυστηρίου του ελαίου και δίδεται με το Άγιο Χρίσμα στα μέλη του σώματός μας και κατά το οποίο ρεύση επαναλαμβάνει σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πριν συνεχίσουμε για την Πεντηκοστή, που είναι πάρα πολύ σπουδαίο το θέμα της Πεντηκοστής, γιατί είναι η Πεντηκοστή η μέρα από την Ανάσταση του Χριστού. 50 μέρες μετά την Ανάσταση, 40 μέρες έχουμε όμως την Ανάληψη. Να πούμε δύο λόγια για την Ανάληψη και μετά να πούμε και στην Πεντηκοστή. Ανάληψη τι σημαίνει? Ανάληψη σημαίνει ότι αναλαμβάνει, έφυγε δηλαδή το σώμα του Χριστού προς τον ουρανό. Το περιγράφει πολύ καλά στις πράξεις των Αποστόλων ο Απόστολος Λουκάς και λέει ότι ήταν μαζεμένοι στο όρος των ελαιών που πήγαν να αποχαιρετήσουν τον Χριστό ο οποίος θα έφευγε προς τον ουρανό. Και του είπαν, η τελευταία ερώτηση που του έκαναν, το γράφει και ο Λουκάς αυτό, είναι πότε θα περιμένουμε τη βασιλεία του Ισραήλ. Πότε θα περιμένουμε να αποκαταστήσεις, λέει, τη βασιλεία του Ισραήλ. Και ο Χριστός απαντάει, δεν ανήκει σε εσάς το να γνωρίζετε χρόνους και καιρούς. Νομίζω ότι χρόνους και καιρούς σημαίνει μερικά χρόνια ή χρόνοι, μια δεκαετία ας πούμε, και οι καιροί ίσως είναι και αιώνες, έτσι. Οι καιροί, γιατί λέμε σε αυτόν στον καιρό του Νόε, λέμε στον καιρό του Αβραάμ, στον καιρό του κλπ. Οι καιροί είναι μεγάλες
Νομίζω, έτσι δεν είναι. Μεγάλη περίοδη, χρονική περίοδη. Ενώ η χρόνη είναι πιο μικρή περίοδο. Λοιπόν, δεν εξαρτάται από εσάς, όχι, δεν θα γνωρίσετε εσείς αυτά τα πράγματα, λέει, διότι τα κράτησε ο Θεός για τον εαυτό του αυτά. Να μην πασχίζουμε δηλαδή να κάνουμε πρόχειρες και μόνο οι προφήτες οι μεγάλοι, ας πούμε, έχουν πει μερισμένα πράγματα και αυτά λίγα είναι σχετικά με το πότε θα έρθει η Δευτέρα Παρουσία και όλα αυτά. Είναι άγνωστος ο χρόνος, αλλά υπάρχουν και σημάδια αυτό. Τώρα λοιπόν, την ώρα που είπε αυτά, ανυψώθηκε λέει από μπροστά του και ανέβηκε προς τα πάνω. Και εκείνη την ώρα λέει μια νεφέλη. Νεφέλη είναι ένα σύννεφο, ένα ελαφρύ σύννεφο, διαφανές, αλλά που κρύβει κιόλας, ας πούμε. Πως η νεφέλη αυτή που παρακολουθούσε τους Εβραίους στην έρημο, τον περικύκλωσε και τον ανέβαζε προς τα πάνω. Και χάθηκε από τα μάτια τους. Αυτοί όμως, όπως θα κάναμε όλοι βέβαια, συνέχιζαν να κοιτάνε προς τα πάνω. Μήπως διακρίνουν και κάποιο άλλο σημείο, ξέρω εγώ, τον είδουν σε άλλη κατάσταση. Αλλά εκείνη την ώρα κατέβηκαν, λέει, από εκείνο το σημείο που κοιτούσαν δύο άνθρωποι, δύο άνδρες. Τους περιγράφει με λευκά ρούχα και τους είπανε, άνδρες Γαλιλαίοι, τι στέκεστε και βλέπετε, λέει. Τους επέπληξαν δηλαδή λιγάκι. Τι στέκεστε και κοιτάτε, λέει, τον ουρανό. Αυτός που ανέβηκε πάνω, έτσι θα ξανάρθει με τη λεφέλη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Δεν το είπε το ζώντας και νεκρούς, αλλά θα ξανάρθει πάλι άλλη μια φορά. Αυτός που ανέβηκε τώρα επάνω, ο Ιησούς δηλαδή. Και αυτοί ένιωσαν θαυμασμό και κατάπληξη. Τώρα, ας συνεχίσουμε λιγάκι στο θέμα της Πεντηκοστής. Η Πεντηκοστή, όπως είπαμε, είναι την Πεντηκοστή ημέρα. Αλλά μου είπατε ότι υπάρχει και ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να θίξουμε και είναι το θέμα του γενετής τυφλού. Ναι. Εσείς θα μιλήσετε λίγο ακόμα για την Πεντηκοστή και να μπω εγώ στο θέμα του το οποίο έχει σημασία. Ωραία. Θα μιλήσω και θα πω λιγάκι και για τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Είναι άρρητες ως προς το μέγεθος και αναρρύθμιτες ως προς το πλήθος. Οι ενέργειες αυτές αναφέρονται στη διδαχή, στην υιοθυσία και ιδίως στην διαίρεση των χαρισμάτων, διότι κατά τον Μέγα Βασίλειο δεν υπάρχει καμία δωρεά που να φτάνει στην κτήση χωρίς την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιερός Πατήρ χαρακτηρίζει ως αποτελέσματα των ενεργειών αυτών τη στερέωση, τον αγιασμό και την τελείωση. Οι ενέργειες αυτές εκδηλώνονται πάντα τόσο πριν από την νοητή κτήση όσο και διαμέσου των αιώνων και καλύπτουν όλες τις φάσεις της ιστορίας των λογικών όντων. Ο Μέγας Βασίλειος τονίζει ότι η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος είναι προσωπική υπόθεση στην ζωή του κάθε πιστού, διότι παρέχεται σε όλους τους πιστούς, όμως ενεργεί μόνο εις τους καθαρούς στην καρδία. Το Άγιο Πνεύμα προσδίδει την χάρη του σε όλους ανεξαιρέτως τις καρδιές των ανθρώπων, καθάργηση και μη, οι οποίες ανάλογα με την δεκτικότητά τους και την πνευματική τους κατάσταση, είτε απορρίπτουν αυτή την ενέργεια, είτε εστερνίζονται τη χάρη του. Ο Απόστολος Παύλος τώρα γράφει ότι «Στον ένα το πνεύμα δίνει λόγος σοφίας, σε άλλον δίδεται λόγος θείας γνώσεως από το ίδιο πνεύμα, σε άλλον το ίδιο πνεύμα δίνει πίστη, σε άλλον δίνει χαρίσματα θεραπείας διάφορων ασθενειών». Βλέπεις, τονίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι παντού ο Παύλος κάνει την προστίκη λέγοντας «εν το αυτό πνεύματι», δηλαδή κατά το αυτό πνεύμα, ξέρει ότι αυτή η αλήθεια προσφέρει μεγάλη άνεση και παρηγοριά. Τελειώνοντας, να πούμε ότι τα χαρίσματα δίδονται μέσα στην Εκκλησία προς το συμφέρον, για το πνευματικό συμφέρον του κάθε πιστού και ολόκληρης της κοινότητας. Έτσι. Σωστά. Ολόκληρη η κοινότητα, ο καθένας είναι ένα εξάρτημα, ας το πούμε έτσι, μια μηχανική έτσι αναγωγή. Χρειάζεται ο καθένας σαν ένα αξόνιο, σαν ένα γρανάζι, και τα γρανάζια ξέρετε είναι μικρά και μεγάλα γρανάζια. Αλλά δεν μπορεί να πεις ότι το μικρό γρανάζι δεν χρειάζεται, γιατί αν βγάλεις το μικρό γρανάζι δεν μπορεί και το μεγάλο να κάνει δουλειά. Έτσι λοιπόν και μικρά χαρίσματα να έχει κανείς πρέπει να τα διαθέτει μέσα στην Εκκλησία. Μερικοί έχουν το χάρισμα να βοηθάνε τους άλλους, άλλοι να παρηγορούν, άλλοι να γνωρίζουν το Ευαγγέλιο και να διδάσκουν. Άλλοι και άλλοι.
Αυτά τα χαρίσματα είναι όλα του Άγιου Πνεύματος, όπως είπατε. Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θεματάκι, κύριε Μάντη, το οποίο μας αφορά για να καταλάβουμε και τι ήταν και οι Φαρισαίοι, δηλαδή, με λίγα λόγια, γιατί εδώ πέρα παρουσιάζεται ο Φαρισαϊσμός σε όλο το μεγαλείο. Λοιπόν, λέγεται η θεραπεία του ευγενετή τυφλού. Υπάρχει στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη αυτό το κομμάτι του Ευαγγελίου. Λοιπόν, δηλαδή πέρασαν κάποτε από την Ιερουσαλήμ και είδαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε καθόλου μάτια να ζητιανεύει στον δρόμο. Όταν λέμε καθόλου μάτια, δεν είχαν σχηματιστεί η βολβή των μάτιων. Ήταν κενά μέσα τα μάτια. Όπως είναι και στις νευροκεφαλές που δεν έχουν καθόλου βολβούς, ας πούμε. Δεν είχε βολβούς ο άνθρωπος αυτός. Ήταν αδύνατο δηλαδή με κάποιο τρόπο να δει. Εάν έχει κανείς μάτια, με κάποιο τρόπο μπορεί να θεραπευτεί, με κάποιες ουσίες, με κάποιες εγχειρήσεις κλπ. Αυτό πώς θα γίνει, αφού δεν έχει καθόλου μάτια να δει, έτσι δεν είναι? Και μόνο ο Χριστός μπόρεσε να το κάνει αυτό το θαύμα. Και οι μαθητές, μόλις είδαν αυτόν τον άνθρωπο, εκγενετή τυφλό, ρώτησαν τον κύριο και του είπαν: «Δάσκαλε, τι συμβαίνει?» λέει, «και αυτός είναι τυφλός. Μήπως αμάρτησε ο ίδιος?» Που εδώ αυτή η σκέψη, αυτή η λέξη πώς θα είχε πριν τη γέννησή του να έχει αμαρτήσει. Υπονοείται με τεσάρκωση. Αλλά οι μαθητές το είπαν αυτό όχι επειδή υπάρχει με τεσάρκωση, αλλά επειδή δεν ήξεραν το θέμα. Δεν ήξεραν ότι δεν υπάρχει με τεσάρκωση και το λύνει ο Χριστός και λέει: «Δεν αμάρτησε αυτός». Λέει, μήπως οι γονείς του, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν. Αλλά αυτό έγινε για να αποδειχτεί η δύναμη του Θεού. Γιατί θα βάζε μάτια ο ίδιος ο Χριστός, γι' αυτό το είπα αυτό. Λοιπόν, και πλησιάζει τον άνθρωπο αυτόν, φτύνει χάμο στο έδαφος, κάνει λίγο πυλό και του βάζει στα μάτια. Και του λέει τώρα πήγαινε, με τη βοήθεια κάποιου άλλου βέβαια, στην κολυμπήθρα του Σιλοάμ. Και εκεί να πληθείς και να έρθεις. Πήγε λοιπόν αυτός, πλήθηκε και γύρισε και έβλεπε ο άνθρωπος. Απέκτησε το φως του. Ήρθε βλέπουν, λέει το Ευαγγέλιο. Οι γείτονες τον ερώτησαν, ποιος σου έχει βάλει μάτια, λέει, εσύ ήσουν τυφλός, από ό,τι ξέρουμε, λέει, και εδώ πέρα. Γιατί τον ξέρανε καλά, πολύ καλά, ξέρανε, εκτός από τα μάτια του, ξέρανε όλο το πρόσωπό του πολύ καλά. Και ξέρανε ότι είναι αυτός. Και τους λέει ο Ιησούς. Και λέει, πού είναι τώρα αυτός ο Ιησούς? Λέει, δεν ξέρω πού είναι, πάντως αυτός μου βάλε τα μάτια. Τέλος πάντων, ο καθένας έλεγε κάτι δικό του, μέχρι που έφτασε στα αυτιά των Φαρισαίων ή κάποιος πήγε και είπε ότι να, ο Ιησούς, θα πούμε, έκανε αυτό το πράγμα. Ήταν μέρα Σάββατο. Μέρα που οι Φαρισαίοι τυπολογικά λέγανε ότι ο Χριστός δεν πρέπει να κάνει τίποτα την ημέρα του Σαββάτου, ούτε θαύματα, ούτε κάποια θαύματα θεραπευτικά. Τίποτα δεν έπρεπε να κάνει. Αυτή ήταν το πόρισμα των Φαρισαίων. Του λέει, εσύ, λέει, που είσαι τυφλός, λέει, τι λες, ποιος σου άνοιξε τα μάτια? Λέει, α, ναι, όχι, προηγουμένως φώναξαν τους γονείς του τυφλού και τους ρώτησαν αν πράγματι αυτός είναι ο γιος τους. Και οι γονείς απαντήσανε, ναι, ξέρουμε, λέει, αυτός είναι ο γιος μας, λέει, πραγματικά, είναι ο γιος μας. Αλλά μην μας ρωτήσετε, λέει, για το ποιος το άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν ξέρουμε. Αυτός έχει ηλικία και μπορείτε να τον ρωτήσετε. Για να έχει τους γονείς του, δεν πρέπει να ήταν και 60 χρονών, θα ήταν και λιγότερο, μεταξύ 40 και 50, ξέρω εγώ, ή 30 και 40 θα ήταν ο άνθρωπος αυτός. Λοιπόν, οι Φαρισαίοι τώρα του είπαν: «Δώσε δόξα στο Θεό, διότι αυτός ο άνθρωπος, λέει, που λες, είναι αμαρτωλός. Διότι, λέει, κάνει θεραπείες το Σάββατο». Λέει ο τυφλός, εγώ ξέρω, λέει, ότι οι αμαρτωλοί άνθρωποι δεν μπορούν να παρακαλέσουν το Θεό να γίνει θαύμα. Δεν γίνεται αυτό. Και εμείς, του λέει, δεν είμαστε με αυτόν, εμείς είμαστε με τον Μωυσή, μαθητές του Μωυσή. Λέει, μήπως θέλετε να γίνετε κι εσείς μαθητές του Χριστού, λέει ο τυφλός. Με αξιοθαύμαστο, έτσι, πώς να πω, θάρρος τους μίλησε, έτσι. Mm-hmm. Όχι όπως οι γονείς οι οποίοι κρυφτήκαν για να μην γίνουν από συνάγουν. Αυτός δεν τον ένοιαζε. Λέει, μήπως θέλετε να γίνετε μαθητές του. Λέει, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή, δηλαδή, δεν έχουμε ανάγκη, λέει, από άλλον, λοιπόν.
Και τώρα λέει αυτός, αυτό είναι, λέει. Αυτό είναι το αξιοθαύμαστο, λέει. Ότι εσείς λέτε, λέει, ότι είναι αμαρτωλός, τη στιγμή που ξέρουμε, λέει, ότι οι αμαρτωλοί δεν εισακούγονται από τον Θεό. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, δεν περιμέναν αυτή τέτοια απάντηση από έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν φοβισμένος, κατώτερος από αυτούς προφανώς και όλα αυτά. Δεν ξανακούστηκε ποτέ, λέει, ότι κάποιος άνοιξε μάτια ευγενετής τυφλού. Άρα δηλαδή τους λέει, σαν να τους λέει ότι αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αν δεν ήταν, λέει, απασταλμένος από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να βάλει μάτια, λέει, σε έναν γενετής τυφλό. Τότε αποκρίθησαν εκείνοι και του λένε, εσύ γεννήθηκες, λέει, γεμάτος αμαρτία και έρχεσαι εσύ να διδάξεις εμάς που είμαστε καθηγητές του λαού και οι γνώστες της θρησκείας ολόκληρης, ας πούμε, και διδάσκουμε το λαό, ήρθες εσύ να μας διδάξεις, και τον πέταξαν έξω, τον έρχεσαν έξω. Εκεί τον συνάντησε ο Χριστός. Φαίνεται άκουσε τι έγινε εκεί, λίγο να μπει στη συναγωγή ο Χριστός και του λέει, δεν μου λες, έλα εδώ. Εσύ πιστεύεις, λέει, στον Υιό του Θεού, ότι σε θεράπευσε ο Υιός του Θεού? Λέει ο τυφλός, κοιτάζοντας τώρα τον Χριστό βέβαια, λέει, ποιος είναι αυτός, Κύριε, λέει, ο Υιός του Θεού? Λέει, αυτός που σου μιλάει, αυτός που μιλάει μαζί σου, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Τον πιστεύεις? Και λέει, ναι, Κύριε, τον πιστεύω, τον πιστεύω. Και έπεσε και τον προσκύνησε. Λοιπόν, ο τυφλός τους δίνει απαντήσεις, οι οποίες είναι πρωτάκουσες και φοβερές, ας πούμε, για κάποιον ο οποίος κινδυνεύει κιόλας από αυτούς, να μπει και φυλακή, να τον καταδιώξουν και λοιπά και όλα τα πράγματα αυτά. Και δηλώνει ότι πιστεύει τον Χριστό και τον προσκυνάει, μόλις του είπε ότι αυτός που σου φτιάξει τα μάτια είμαι αυτός που έχεις τώρα μπροστά σου. Δεν ξέρω αν θέλετε να συνεχίσω λιγάκι ακόμα. Έχουμε λίγο καιρό. Να προσθέσω εγώ δύο πράγματα, ναι, για το φως, ναι. Αυτό το φως. Ναι. Το θαύμα, λέει, χαρίστηκε διπλό φως. Το πρώτο φως ήταν όταν είδε τα πάντα γύρω του και το άλλο φως ήταν όταν αντίκρισε τον Χριστό. Α, για τον τυφλό, λέτε. Είναι... Για τον τυφλό, ναι, ναι, ναι. Α, ωραία, ωραία. Το Χριστός, ο οποίος είναι το φως του κόσμου. Ναι. Ο Χριστός ο ίδιος είναι φως, αλλά δεν περιορίζεται στον εαυτό του. Όπως αποκαλύπτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Λόγος, ο Χριστός είναι το αληθινό φως και φωτίζει κάθε άνθρωπο. Όπως ο ήλιος ανατέλει και φωτίζει όλους όσους δέχονται τις ακτίνες, έτσι και ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, όπως αποκαλύπτει. Yeah. Και φωτίζει πνευματικά κάθε άνθρωπο που θα θελήσει να δεχθεί τις ζωογόνες ακτίνες του. Το τελευταίο συμπέρασμα, λέει, είναι ότι ο τυφλός άρχισε να βλέπει βαθύτερα πράγματα και νέες αλήθειες, στηριγμένος όμως στον Χριστό. Είναι αυτό το περιστατικό αποτελεί μια αδιάψευστη απόδειξη ότι ο Χριστός, εκτός από τέλειος άνθρωπος, ήταν και τέλειος Θεός. Διότι ο τυφλός δεν θεράπευσε μόνο τα μάτια του σώματός του, αλλά και τα μάτια της ψυχής του. Και αναγνωρίζει πλέον και ομολογεί την, ναι, παντοδυναμία του Κυρίου. Είδες τι έγινε. Μπορεί να μην είδε μέχρι εκείνη τη στιγμή, αλλά ξαφνικά είδε το Χριστό μπροστά του. Πόσοι τυφλοί δεν θα ήθελαν να δουν το Χριστό μπροστά του, να ανοίξουν τα μάτια και να δουν το Χριστό μπροστά του. Λοιπόν, τώρα συνέχισε ο Χριστός να λέει ότι εγώ ήρθα, λέει, για εγώ ήρθα στον κόσμο για να γίνει, θα γίνει αργότερα η κρίση, ώστε εκείνοι όσοι θεωρούν σε αυτούς ότι βλέπουν και ξέρουν τους νόμους, μιλάει στους Φαρισαίους, είναι σκιασμένα, και όσοι έχουν άγνοια να δουν το φως της αλήθειας. Δηλαδή οι ταπεινοί και εκείνοι που τον πίστεψαν είδαν το φως της αλήθειας. Οι μεγάλοι και σπουδαίοι όμως, επειδή έμειναν περιχαρακωμένοι σε αυτά που ήξεραν, δεν ήξεραν και καλά τη Γραφή, διότι η Γραφή μιλάει για τον Χριστό σε πολλές από τις προφητείες. Αυτές τις αγνοούσαν, φαίνεται, αυτοί. Είχαν επικεντρωθεί σε εκείνα που τις συνέφεραν περισσότερο. Αυτή είναι, νομίζω, η εξήγηση. Και εκείνη συνεχίζει ο Χριστός, παρουσιάζεται γνώστες της Γραφής και άνθρωποι δήθεν που βλέπουν, αλαζόνες κλπ, θα καταντήσουν τυφλοί πνευματικά. Δηλαδή, ο Χριστός ήρθε για να δείξει σε μερικούς ότι είναι τυφλοί, αν δεν αλλάξουν δηλαδή,
και δεν τον καταλάβουν και δεν τον ακολουθήσουν και συνεχίζουν, θα είναι τυφλοί. Και εκείνοι που τον άκουσαν και τον πίστεψαν, εκείνοι άνοιξαν τα μάτια τους, είδαν το πνευματικό φως. Οι Φαρισαίοι όμως που τον άκουσαν, βγήκαν φαίνεται έξω και τον ερώτησαν. Είμαστε και εμείς τυφλοί. Ξέρεις, να δούνε τι θα τους πει. Και ο Χριστός, επειδή δεν χαρίζεται και λέει πάντα την αλήθεια, λέει κοιτάξτε να δείτε, αν είχατε γνώση της γραφής, δεν θα είχατε τύφλωση, θα είχατε καταλάβει εμένα δηλαδή με λίγα λόγια, γιατί η γραφή τον περιγράφει. Τώρα όμως που λέτε πως βλέπετε και δεν με αναγνωρίζετε, η τύφλωσή σας παραμένει. Και δεν τους το είπε ακριβώς έτσι. Λέει, συνεχίζετε να είναι πνευματικά τυφλοί όσοι δεν βλέπουν το φως της αλήθειας. Το φως της αλήθειας ήταν ο Χριστός. Όσοι δεν το είδαν, έστω και αν ήταν Φαρισαίοι, συνέχισαν να είναι τυφλοί. Με λίγα λόγια τους είπε, επειδή πιστεύετε ότι ξέρετε και γνωρίζετε τη γραφή και δεν αλλάζετε για να καταλάβετε περισσότερα, για να δείτε το φως το δικό μου και τη διδασκαλία μου, παραμένετε τυφλοί. Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα σημαντικό σημείο του Ευαγγελίου που δείχνει πως ο άνθρωπος προσκολάται με αλαζονία σε κάτι και δεν ακούει τους άλλους έτσι, και δεν μαθαίνει περισσότερο, αλλά αρκείται σε αυτά που νομίζει ότι ξέρει αυτός, δηλαδή ο ξερόλας ο άνθρωπος δεν μαθαίνει και μένει τυφλός. Ενώ εκείνος ο οποίος ψάχνει, γι' αυτό λέει ερευνάτε, έτσι, ερευνάτε τα σγραφάς, να ερευνάτε συνεχώς και να προχωράτε συνεχώς στη γνώση και την κατανόηση. Ο άνθρωπος δεν είναι στατικός, πρέπει συνεχώς να ψάχνει, συνεχώς να διαβάζει, γι' αυτό το Ευαγγέλιο το διαβάζει κανείς όλη τη ζωή. Δεν είπε, ξέρετε, είχα βρει κάποιον, ο οποίος μου λέει τι κάνεις τώρα που είσαι εκτός ιατρικού επαγγέλματος, λέω διαβάζει την Αγία Γραφή. Τι να του πω, ασχολούμαι με την Αγία Γραφή. Μου λέει, καλά, τι να ασχοληθεί με την Αγία Γραφή, αυτά τα μάθαμε, λες στο δημοτικό. Λέω, έτσι νομίζεις ότι διάβασε μια φορά την Αγία Γραφή και τελείωσε. Αυτή είναι φόρος ζωής, δεν βλέπεις τι γίνεται, λέω, οι πατέρες της Εκκλησίας κοιτάνε τα αυτά και δεν καταλαβαίνουν και πάνε και μιλάνε μεταξύ τους και λένε εδώ τι θέλει να πει σε αυτό το σημείο που μιλάει έτσι ο Χριστός κλπ. Είναι ζήτημα ερεύνηση, η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο των βιβλίων. Και εσύ το έμαθες τη λέω στο δημοτικό. Τι να σου πω, του λέω, μπράβο σου να πούμε. Εφόσον το θυμάσαι από το δημοτικό και βέβαια δεν θυμόταν τίποτα. Όταν του είπα για τον Απόστολο, πες μου δύο λόγια για τον Απόστολο Παύλο, πώς άρχισε. Α, μου λέει τώρα Απόστολο Παύλο, μου λέει. Λέω, βλέπεις, κοίτα να δεις. Νομίζεις ότι ξέρεις, αλλά δεν ξέρεις. Να αρχίσεις να διαβάζεις για να καταλάβεις. Και ακόμα είσαι πολύ στο Α, ακόμα δεν έχεις φτάσει ούτε στο Α του λέω, είσαι πριν από το Α. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα για να κάνετε εσείς τον επίλογο. Να πω εγώ κάποια λόγια του Αγίου Παϊσίου. Ναι, αυτό καλό. Και λέει ο Άγιος Παϊσίος, πολλές φορές λέω σε μερικούς, κανόνισε όπως σε φωτίσει ο Θεός. Όταν λέω όπως σε φωτίσει ο Θεός, εννοώ ο άνθρωπος να δει τα πράγματα με θείο φωτισμό και όχι με την ανθρώπινη λογική. Να μην νομίζει ότι πως ό,τι αναπαύει εκείνον είναι και η φώτιση του Θεού. Γέροντα, πώς έρχεται ο θείος φωτισμός? Αυτό είναι. Ας ξεσκουριάσουμε τα καλώδια. Ο παλιός άνθρωπος γίνεται καλός αγωγός και τότε περνάει η χάρη του Θεού και δέχεται το φως της χάριτος. Αλλιώς γίνονται βραχυκυκλώματα και δεν είναι ενεργή η χάρις. Πάρα πολύ ωραίο, ωραίο για να κλείσουμε να πω και εγώ δύο κουβέντες. Τον ρώτησε μία εκεί πέρα, όταν είχε πάει στη Σουρωτή που ήταν οι γυναίκες, λέει η λέξη Παρισία από πού προέρχεται πάτερ, λέει. Γιατί λέει πάντα Παρίσι, από το Παρίσι παιδί μου λέει προέρχεται. Παρισία. Όποιο έχει πάει στο Παρίσι είναι Παρισία, λέει. Βέβαια είναι Παρισία, είναι αυτό που κάποιο θέλει να δείξει ότι έχει οντότητα, ας πούμε, και ότι έχει θάρρος μπροστά σε αυτό. Είναι και θρασίδητα η Παρισία μερικές φορές. Αλλά είναι και ανδρεία. Αναλόγως πώς παρουσιάζεται έτσι ο άνθρωπος αυτό. Νομίζω ότι τελειώσαμε. Ακριβώς. Να είστε καλά πάντοτε. Και να ευχαριστήσουμε και τους φίλους και να ευγνωμονούμε τους φίλους που ακούνε την εκπομπή. Χαιρόμεθα όταν ακούει ο άλλος την εκπομπή τη δική μας, τουλάχιστον δεν πηγαίνει χαμένη. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να ωφεληθούν και λίγο από αυτές τις δικές μας ταπεινές εκπομπές. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και από μένα. Χαίρετε. Χαίρετε, Κύριε.